πριν 66 εβδομάδες περίπου, στις 30 Ιανουαρίου το 22, ο γιος μου Θεοφάνης Ερμής, 21 χρονών, είχε μία πτώση σε μία παγωμένη πλαγιά στα Τζουμέρκα. Τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Καλέσαμε το ΕΚΑΒ και τις πρώτες βοήθειες και το 112 από τα πρώτα 5 λεπτά και το παιδί αιμορραγούσε και κατέληξε στα χέρια μου μετά από 5 ώρες, γιατί δεν μπορούσε να έρθει βοήθεια, δεν μπορούσε να έρθει ελικόπτερο, δεν μπορούσε να προσεγγίσει η ΕΜΑΚ, δεν μπορούσε να προσεγγίσει το ΕΚΑΒ. Μιλάμε ότι δεν μπορούσε να προσεγγίσει μια απόσταση 660 μέτρων από το δρόμο, έτσι, μέχρι το σημείο που φτάσαν. Εκεί ήμασταν κοντά του εγώ και άλλοι 5 άνθρωποι που είχαν βρεθεί μαζί μου εκείνη την ημέρα. Προσπαθούσαμε, είχε έρθει η μητέρα του, προσπαθούσαμε όσο μπορούμε να τον κρατήσουμε στη ζωή. Φυσικά όταν ένας άνθρωπος είναι πολυτραυματίας, είναι σπασμένα συντριπτικά τα κόκαλά του σε πολλά σημεία, πετάγεται το αίμα από παντού, δεν μπορείς με 5 γάζες και 5 επιδέσμους να τον κρατήσεις στη ζωή. Χρειάζεται οπωσδήποτε αιμοδυναμικά στοιχεία, χρειάζεται να υπάρχει γιατρός, χρειάζεται να γίνει διάγνωση, χρειάζεται να μεταφερθεί σε νοσοκομείο άμεσα. Κάθε λεπτό που περνά είναι εις βάρος του, βέβαια. Είναι περιστατικό προτεραιότητας ένα αυτό, γιατί μετά από αυτό ο Ερμής μας έδειξε ένα δρόμο, μας έδειξε ένα μονοπάτι και μάθαμε πολλά πράγματα. Δεν ήταν η δουλειά μου. Ναι. Όπως η δουλειά σας, εσάς είστε δημοσιογράφοι. Εγώ ασχολούμαι με τα αθλήματα βουνού, είμαι οδηγός βουνού και ασχολούμαι με τα χειμερινά αθλήματα. Αλλά δεν ήξερα τι σημαίνει επίγουσα ιατρική, πώς λειτουργούν τα κράτη του εξωτερικού σε αυτό το τομέα. Και έμαθα και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία ότι τα ελικόπτερα, τα εναέρια μέσα δηλαδή, είναι αυτά που κάνουν αυτή τη δουλειά, είναι τα εργαλεία για αυτή τη δουλειά στα επίγοντα περιστατικά. Έμαθα για τις προτεραιότητες, έμαθα ότι τα περιστατικά προτεραιότητας ένα πρέπει ο γιατρός να βρεθεί εκεί μέσα σε 10-15 λεπτά, διαφορετικά ο ασθενής καταλήγει. Έμαθα ότι η Ελλάδα κάθε χρόνο έχει 140.000 θανάτους, εκ των οποίων οι 40.000 περίπου θάνατοι είναι περιστατικά που δεν τα προλαβαίνουν, που είναι καρδιακά, που είναι αιμορραγικά, που είναι εγκεφαλικά και μια σειρά από άλλα γεγονότα. Ναι, τραυματίες βέβαια. Τίποτε.